Πώς το βλέπεις το θέαμα σήμερα που είναι 25 Μαρτίου? Λογικά κάποια νέα παιδιά το βράδυ εδώ πέρα τα πίνουν, ξέρω πίνουν και τρελώνται και τα κόβουν. Τρεις, δύο φορές είναι έχω βγάλει εγώ από μέσα. Απαράδεκτο, ε. Και σήμερα παράδειγμα τέτοια μέρα, 25 Μαρτίου. Έλεος πια. Δεν έχουν μυαλό οι νεόνια. Για μένα είναι νεαρά παιδιά. Δεν είναι μεγάλοι άνθρωποι. Τώρα που τη βλέπετε, πώς αισθάνεστε σήμερα? Λυπάμαι, τι να πω τώρα. Καλημέρα, βλέπουμε αυτό το θέαμα. Πώς σας φαίνεται? Έσχος. Και είναι και η μέρα σήμερα, σημαδιακή, έτσι δεν είναι? Έσχος. Τώρα από τι που βλέπετε κοντά, τι πρέπει να έχουν κάνει, πώς το έχουν κόψει? Σίγουρα την έχουν τραβήξει και την έχουν κόψει από πάνω μέχρι κάτω. Αμαρτία μεγάλη αυτό το πράγμα, ντρέπομαι. Κάθε τόσο αυτό το πράγμα γίνεται εδώ πέρα. Τρεις φορές, όλο μέσα στη θάλασσα η σημαία. Κύριε Καλούδη, συμβολική ημέρα σήμερα και βλέπουμε εδώ στην παραλία της Νεασκή έχουν σκίσει τη μεγάλη σημαία που έχουμε στο Μούλο. Ποια είναι η γνώμη σας? Ναι. Κάνοντας μία βόλτα πρωί-πρωί, καταρχήν χρόνια πολλά για την ημέρα, γιατί είναι μεγάλη ημέρα, όπως και να το κάνουμε, και πήρα μία στενοχώρια και φρίκη πρωί-πρωί, πηγαίνοντας στην καθιερωμένη βόλτα μου το πρωί, στην προβλήτα εδώ στην εξέδρα μας, αντικρίζω επάνω σε μια σωλήνα που, που έχουμε βάλει τις ελιές, να μην κυματίζει, να είναι καθισμένη επάνω στη σωλήνα η σημαία ξεσκισμένη. Η σημαία που στην ουσία εδώ και κάποια χρόνια οι φίλοι της σημαίας που είμαστε πολλά άτομα την είχαμε αναρτήσει σε αυτό το νηστό για να μπορούμε είναι ένα σύμβολο το οποίο μας εκπροσωπεί και ήταν πολύ όμορφη κατάσταση εδώ και χρόνια. Δυστυχώς αντί να είναι σε έπαρση, είναι σε υποστολή. Σήμερα τέτοια μέρα. Είναι ξεσκισμένη επάνω στη σωλήνα, την έχουν απλώσει κιόλας. Δεν ξέρω, κάποιος μπορεί να την βρει και πιο πρωί-πρωί. Προφανώς ήταν μες στη θάλασσα γιατί είναι βρεγμένη. Είναι πάρα πολύ στενόχωρο αυτό το γεγονός. Κάποιος επανειλημμένα, γιατί είναι ένας, δύο, τρεις, δεν ξέρω πόσοι είναι αυτοί, κάνουν αυτή τη δουλειά. Είναι η τρίτη φορά σε μικρό διάστημα. Είναι η τρίτη προς τέταρτη. Είναι η τρίτη προς τέταρτη. Και προσπαθώ να βρω κι εγώ, σκέφτομαι με το μυαλό μου να δω πώς μπορεί, γιατί εμείς δεν θα σταματήσουμε. Εσείς οι φίλοι της σημαίας θα την ξαναβάλετε. Ακριβώς. Να βάζουμε αυτό το σύμβολο που δεν έχει μείνει και τίποτα άλλο σε αυτή την πατρίδα. Πόσα τετραγωνικά είναι αυτή η σημαία, περίπου? Αυτή η σημαία, προφανώς, έχουμε και 50 τετραγωνικά, έχουμε και 30 τετραγωνικά. Αυτή είναι πιο μικρή ακριβώς τώρα. Είναι γύρω στα 10 τετραγωνικά. Εσείς πάντοτε το βάζετε κάτω, θα την ξαναφτιάξετε? Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Ειδικά τώρα δεν θέλω να πάρω τηλέφωνο. Είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται πιο πολύ, που είναι ενεργός. Και ειδικά και σε αυτό το σύμβολο, μπορεί να είμαστε όλοι μέλη και λοιπά, αλλά αυτός ασχολείται, είναι ο αντιδήμαρχος της Νέας Κύου, ο Γιάννης ο Αθανασόπουλος, που αυτός και σε αυτό το κομμάτι είναι ενεργός και τον βλέπεις καθημερινά, πάει έρχεται για να μπορεί να τη συντηρεί, γιατί οπωσδήποτε υπάρχουν και με τον αέρα, ξέρω εγώ, η σημαία θέλει κάποια φροντίδα, μια να την δένει σωστά, να μην είναι χαλαρή και τέτοια. Τώρα τι θα λέγατε σε αυτούς που το έκαναν? Δεν μπορώ να πω τίποτε. Δεν μπορώ να πω τίποτε. Είναι μεγάλη στενοχώρια. Προφανώς είναι άφιλοι.
Αυτό το σύμβολο είναι για αυτούς τίποτα. Σας μιλάω για αυτό το σύμβολο και είμαι πολύ ταραγμένος. Είμαι πάρα πολύ και ταραγμένος και συγκινημένος. Ευχαριστώ πολύ. Τίποτα άλλο, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο και να είμαστε καλά. Και πάλι θα την ξαναδεί, πάλι σήμερα θα κυματίζει. Ό,τι και να κάνει ο κύριος αυτός ή η κύριοι.